τα καιρικά μας. Να πούμε ότι και σήμερα θα είναι μια ημέρα με έντονα άστατο καιρό. Θα επικρατήσει κακοκαιρία προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα και μέσα στη νύχτα έχει πέσει μεγάλος όγκος νερού προς την περιοχή της Κέρκυρας, ιδιαίτερα στα βορειότερα τμήματα, προς την δυτική Θεσσαλία και προς την Άρτα. Είδαμε υψηλές τιμές ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των βροχοπτώσεων που εκδηλώνονται μέσα στη νύχτα και θα συνεχίσουν βέβαια να εκδηλώνονται και τις επόμενες ώρες. Βλέπετε βέβαια ποιο είναι το αίτιο της όλης αυτής εξέλιξης. Παραμένει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που σημειώνουμε με το γράμμα Χ εκεί προς την κεντρική Μεσόγειο. Δεν μπορεί να κινηθεί ανατολικά, κινείται κατά κάποιο τρόπο προς τα δυτικά τμήματα, εκτονώνεται προς τα δυτικά, στροβιλιζόμενο ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, με τους χρωματισμούς να μας στέλνει έτσι και τις πιο ασταθείς αέριες μάζες, τις βροχές, τις τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Και γιατί δεν μπορεί να κινηθεί ανατολικότερα, αν και η ροή της ατμόσφαιρας είναι κατά κανόνα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, γιατί έχουν εξαπλωθεί υψηλότερες βαρομετρικές πιέσεις από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη και στην ουσία του κλείνουν το δρόμο, ας μου επιτραπεί έτσι αυτή η έκφραση. Αν έχουμε τη δυνατότητα πριν περάσουμε στον χάρτη των βροχοπτώσεων να μπορέσουμε να δούμε και πού εκδηλώνονται οι καταιγίδες αυτή τη χρονική στιγμή, έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη, βλέπετε, έντονη κεραυνική δραστηριότητα μέσα στο Ιόνιο και προς την περιοχή της Κέρκυρας και προς την δυτική στερεά, στο κεντρικό Ιόνιο, προς τα δυτικότερα τμήματα και τα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας. Έχει πέσει μεγάλος όγκος νερού και εκεί προς την Καλαμπάκα. Είδα προηγουμένως στους μετεωρολογικούς σταθμούς, είμαστε πάνω από τους 50 τόνους νερού το στρέμμα. Και αυτά τα μέτωπα καταιγίδων, βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά, με το λευκό χρώμα είναι οι κεραυνοί που εκδηλώνονται ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι χρωματισμοί αφορούν κεραυνική δραστηριότητα μερικές ώρες πριν. Και βλέπετε λοιπόν ότι αυτοί οι κεραυνοί, αυτά τα μέτωπα καταιγίδων, θα εξαπλωθούν τις αμέσως επόμενες ώρες προς τα ανατολικά για να δημιουργήσουν αυτή την κακοκαιρία, να προκαλέσουν αυτή την κακοκαιρία προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Είχαμε κάποιες βροχές, βλέπετε εδώ, ναι, και προς τα δυτικότερα τμήματα της Κρήτης μας. Θα βρέξει και πάλι μόλις σήμερα. Μόλις ακουμπά το πίνακα, αρχίζουν και αστράφτη. Βεβαίως. Είναι οι καταγραφές, όπως παίρνουν αυτή τη χρονική στιγμή. Είναι real time όλα αυτά. Είναι real time, να το συμβουλεύουμε. Τρέμει Ευαγγελάτος με τα δικά σου γραφικά. Θέλω να βγει μέσα από το γραφικό κάμα. Δεν είναι δικά μας. Τρέμει Ευαγγελάτος. Προέρχονται από ιστοσελίδα τον Bleacher Doom. Κάνω ότι τα κυκλώνει κιόλα. Το Bleacher Doom τροφοδοτεί αυτέ τι ιστοσελίδε. Μπορεί να βγει μέσα από σύννεφο. Θα το κοιτάξουμε, εδώ στο μέλλον να γίνει. Να βγαίνουμε και μέσα από σύννεφο, όπω εκδηλώνεται ο κεραυνό. Και εξαπλώνεται αυτή η λάμψη. Θα το προσπαθήσουμε κι εμείς. Ήρθε η ώρα, νομίζω. Πάμε λοιπόν να δούμε την κατανομή των βροχοπτώσεων στον επόμενο μας χάρτη, για να δούμε πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα φαινόμενα σήμερα. Θα έχουμε αυτή την κακοκαιρία, βλέπετε, γενικά προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Από το ύψος, θα μπορούσαμε να πούμε, της βόρειας Πελοποννήσου, αλλά και στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα κεντρικά τμήματα, θα δούμε έτσι αυτές τις βροχές και τις καταιγίδες. Αλλά πιο βαρύς θα είναι ο καιρός από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο βόρεια. Εκεί θα συναντάμε με μεγάλη διάρκεια βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Θέλει προσοχή αυτός ο καιρός. Είμαστε σε μια εποχή, το τονίζουμε για άλλη μια φορά, πολύ θερμές οι θάλασσές μας. Τροφοδοτούνται συνεχώς αυτά τα φαινόμενα από την τοπογραφία της χώρας μας. Γι' αυτό και δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να προκαλέσουν ακόμη και προβλήματα. Μικροπλημμυρικά επεισόδια να έχουμε σε εξέλιξη, να δούμε χαλαζοπτώσεις ή και προβλήματα από τους κεραυνούς που θα εκδηλώνονται με αρκετά έτσι μεγάλη συχνότητα. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, στον επόμενο μας χάρτη, 18 Σεπτεμβρίου. Σιγά σιγά βλέπετε περνάμε στο τρίτο δεκαήμερο του πρώτου έτσι φθινοπορεινού μήνα. Επιτέλους ο Σεπτέμβριος θυμίζει φθινόπορο σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε έτσι πιο χαμηλές βροχοπτώσεις και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Επιτέλους ο μήνας αυτό συμβαδίζει με την εποχή στην οποία ανήκει. Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Καλύτερος ο καιρός προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, που θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Νοτιάδες οι άνεμοι προς την πλευρά του Ιωνίου, βορειάδες στο Αιγαίο με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Μια δροσιά την έχει τώρα νωρίς το πρωί, αργά το μεσημέρι όμως θα δούμε και πάλι αρκετή ζέστη, 26 με 29 βαθμούς σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε προς τα ανατολικά και νότια, εκεί που θα είναι κάπως και πιο ανοιχτός ο καιρός, μεγαλύτερα τα ανοίγματα από αυτή την αστάθεια που αναμένουμε. Πάμε να δούμε και την Αττική μας. Πέρασε μια μπόρα εχθές
στο νομό Αττικής, ιδιαίτερα εδώ στα πιο ανατολικά τμήματα, εκεί κοντά στο απόγευμα. Δεν πήρε βέβαια χαμπάρι, ας το πούμε έτσι, ο υπόλοιπος νόμος, παρά ότι είχε εξαπλωθεί ένα εκτεταμένο, είχαμε έτσι ένα γενικά έντονο νεφικό σχηματισμό, καταιγιδοφόρο νεφος είχε σκεπάσει πολλές περιοχές του νομού Αττικής. Και σήμερα θα συμβεί κάτι αντίστοιχο, εκεί κοντά στο απόγευμα θα πυκνώσουν οι συννεφιές και είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε βροχές, ακόμη και καταιγίδες. Γνωρίζουμε ότι η Αττική εμφανίζει έτσι μια ιδιαίτερη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά αυτά τα φαινόμενα. Δεν αποκλείεται να έχουμε και προβλήματα, ιδιαίτερα μέσα στο λεκανοπέδιο. Μεγάλη λοιπόν προσοχή, κοιτάμε υδρορροές όσο ακόμα έχουμε χρόνο, να ελέγξουμε και στο σπίτι μας και βέβαια τα φρεάτια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως μεγάλες ποσότητες νερού. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις. Είναι πολιτικό μήνυμα ήταν τα φρεάτια. Ναι, ξεκάθαρο. Ναι, γιατί πέφτει μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και καταλαβαίνετε. Βέβαια, μπορεί ένα φρεάτιο να είναι καθαρισμένο και να έρχονται φερτά υλικά έτσι από την μεταφορά. Να το βουλώνουν. Βεβαίως. Και εκεί είναι τα προβλήματα που και μετά λέμε, ας πούμε, ότι δεν έχει καθαριστεί ένα φρεάτιο. Και περιφέρεια και δήμο. Παντού το ρίξε. Χτύπησε και στα δύο τώρα. Παντού. Ναι. Περιφέρεια, δήμο. Πάει παντού χαρτιά, δούκες, όλα. Κάνουν μια χαρά τη δουλειά του. Εγώ είδα και χθες σε ορισμένες περιοχές καθαρίζαν τα φρεάτια. Όχι, και στο νομό Αττικής από σημεία που περνάνε. Προ τα βόρεια προάστια, προ τα βόρεια προάστια. Στην περιοχή που καθάριζε τα φρεάτια. Προ τα Βρυλίσια. Ο Δήμος Βρυλισίων. Μπράβο στον Δήμαρχο Βρυλισίων. Και ο Δήμος Πεντέλης γενικότερα. Και στον Δήμαρχο Πεντέλη. Μπράβο στον Δήμαρχο Πεντέλη. Ναι. Όχι, είδα ότι χθες υπήρχε έτσι μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των φρεατίων και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα έκτακτα φαινόμενα. Μάλιστα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Είναι και στα βόρεια χθες, όπως καταλάβες. Το κάτω. Καθαρό. Κινούμαστε γενικότερα στο νομό Αττικής. Από ανατολικά μέχρι βόρεια και προς τα νότια. Να τα μας. Και πάμε και πηγαίνουμε και προς το κέντρο. Ο Χαρδαλιάς είναι περιφερειάρχης, έχει χρόνια ακόμα. Περίμενε. Εντάξει, για περιφερειάρχης περίμενε. Τώρα εξελίξαμε. Είπαμε κινούμαστε. Δεν δραστηριοποιούμαστε, κινούμαστε. Μέχρι 29 βαθμούς ο υδράργυρος θα μπει ένα βόρειο ρεύμα εκεί κοντά στο απόγευμα, κοντά 4 με 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη. Πάμε. Και εδώ άστατες οι καιρικές συνθήκες. Θα συναντήσουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, καθώς θα πηγαίνουμε προς απογευματινές ώρες και με έμβαση περιοχές που βρίσκονται γύρω-γύρω από το Θερμαϊκό. Μία προσοχή και στο νομό Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις. Οι άνεμοι δεν θα προβληματιζούν, παρά θα μπει ένα ισχυρό ανατολικό-βορειοανατολικό ρεύμα στα πιο ανατολικά και νότια τμήματα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Και να δούμε την εξέλιξη, γιατί μέχρι και την Παρασκευή. Πάμε στον επόμενο μας χάρτη. Βλέπετε αύριο Πέμπτη. Πάλι έτσι έντονα βαρύς ο καιρός, ιδιαίτερα προς τα δυτικά, κεντρικά και βορεία. Θα δούμε αρκετές βροχές και στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα γύρω-γύρω, σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις προς τα δυτικά και νότια, κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου. Η κακοκαιρία και πάλι θα αφορά δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή, ανάλογο το καιρικό μοτίβο, και από Σάββατο περιορίζεται αυτός ο άστατος καιρός. Περιορίζονται χρονικά και χωρικά αυτά τα φαινόμενα που προκαλεί αστάθεια. Θα μπει όμως ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο και θα έχουμε έτσι γενικότερα πιο ευσταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Θα δούμε δηλαδή να περιορίζεται αυτός ο άστατος καιρός από Σάββατο και στη συνέχεια με τον υδράργυρο σιγά σιγά να τραβά και πάλι την ανηφόρα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε σε συνθήκες έτσι σημαντικής ζέστης. Στην εποχή να είμαστε. Βέβαιως. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Πώς και σε καλύτερες ημέρες δηλαδή. Καλύτερες ημέρες καιρικά από Σάββατο και μετά σίγουρα θα περιοριστεί η αστάθεια. Καιρικά όμως, έτσι. Καιρικά μόνο. Καιρικά. Εντάξει, μάλιστα, εδώ, και καιρικά. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ναι, ναι. Θα έρθουν. Το αξίζουμε. Το αξίζουμε. Υπάρχει καλύτερη η Ελλάδα και τη θέλουμε. Βέβαια, τι θέλουμε. Γιατί τώρα. Γιατί όχι. Το χαλάσατε τώρα. Το ρίξε λίγο στην δεξιά. Είναι αφού είναι. Κινείται, δεν δραστηριοποιείται σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Σε όλους, έτσι. Και έτσι πρέπει να κάνει τώρα. Να δει πού κάθεται. Τρούπος, κλαίω. Πού θα κάτσει η μπίλια μου. Πού θα κάτσει η μπίλια. Να ξέρω, ποια δεξαμενή θα μαζέψει κόσμο. Θα προσαρμοστούμε. Κοιτάμε όλες τις δεξαμενές, να δούμε. Έτσι.